Στο ανατολικό μέτωπο, ο Στάλιν με μια σειρά αλλεπάλληλων λαθών είχε παραδώσει την πρωτοβουλία των κινήσεων στους Γερμανούς στρατηγούς. Ήταν πάλι η ώρα των Γερμανών να επιτεθούν. Κύριος σκοπός της επιχείρησης ήταν τα πετρέλαια του Καυκάσου. Η επίθεση ξεκίνησε στις 28 Ιουνίου του 1942. Στις αρχές Σεπτεμβρίου, η 6η στρατιά, υπό τον Φον Πάουλους, πέρασε τον ποταμό Βόλγα, βόρεια και νότια του Στάλιγκραντ και άρχισε την κατάληψη της πόλης. Ο αγώνας ήταν σκληρός και οι Γερμανοί πλήρωναν κάθε εκατοστό εδάφους που καταλάμβαναν με εκατοντάδες νεκρούς. Ο Ζούκοφ είχε ήδη καταστρώσει ένα σχέδιο για τον εγκλωβισμό και τελικά την εξόντωση της 6ης στρατιάς. Το έθεσε σε εφαρμογή στις 19 Νοεμβρίου. Η γρήγορη εξέλιξη της σοβιετικής αντεπίθεσης επέτρεψε να συνενωθούν μέσα σε λιγότερο από 4 μέρες οι 2 βραχίονες της σοβιετικής λαβίδας, με αποτέλεσμα να παγιδέψουν 22 μεραρχίες του άξονα. Τελικά, ο Φον Πάουλους, το Φεβρουάριο του 1943, αναγκάστηκε να παραδοθεί. Το Στάλιγκραντ δεν έπεσε.